αγαπημένες και αγαπημένοι μου κεριμιώτες. Σας ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ σε αυτή την μαζική χωρεσπερίδα. Και θέλω να ευχαριστήσω τον καλό μου συνεργάτη, τον επαρχιακό γραμματέα τον Πέτρο, με τους συνεργάτες του στην επαρχιακή γραμματεία για τις προσπάθειές τους για αυτή την επιτυχημένη χωρεσπερίδα. Ξέρω τις έγκαιες και τις ανησυχίες σας. Ξέρω τις αγωνίες σας. Από το 1974 κάποιοι έχτισαν πολιτικές καριέρες και κάποιοι, για να μην χάσουν από το πολιτικό τους κεφάλαιο, δεν ασχολήθηκαν σοβαρά με την εθνική μας υπόθεση. Ακούσαμε την Χριστιάνα, αλλά χάρηκα απόψε που μαζί με αρκετούς που ιδρύσατε τον Δημοκρατικό Συναγερμό, απόψε μαζί μας είναι και τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Γεννήθηκα στην Ροσφυγιά, αλλά θέλουν, επιθυμούν και δικαιούνται να ξαναζήσουν στα χωριά και τις πόλεις που δεν είχαν την ευκαιρία λόγω προσφυγιάς να περπατήσουν τους δρόμους και τα μονοπάτια της Κέρκυρας. Δεν μπορούμε να έχουμε οράματα αν δεν έχουμε πατρίδα. Και εμείς έχουμε μεγάλα οράματα για τον τόπο μας που δεν μπορούν να χωρέσουν σε μοιρασμένες πατρίδες. Φίλες και φίλοι κεριμιώτες και κεριμιώτισσες, δεν θα μιλήσω για το χτες, αλλά θα μοιραστώ μαζί σας αυτό που βλέπω να έρχεται το 2023. Ίσως να είναι η τελευταία φορά, η τελευταία ευκαιρία να εργαστούμε με πολλές δυσκολίες απέναντι σε μια πρωτοφανή τουρκική προκλητικότητα και ρητορική που παραβιάζει κάθε αρχή διεθνούς δικαίου. Αλλά παρόμοιες απειλές, είπε και ο Πέτρος, τις ακούαμε όταν όλοι μαζί με μπροστάρι το γλάφκο πληρίδι βάζαμε στόχο την ένταξη της Κύπρου στη Ενωμένη Ευρώπη και ακούαμε απέναντι από την Άγκυρα τον Κάζους Μπέλι ότι η Κύπρος δεν μπαίνει ποτέ με άλυτο το Κυπριακό. Και τελικά η Κύπρος μπήκε στην Ευρώπη. Δεν ήταν όμως η ένταξη μας στην Ευρώπη η ολοκλήρωση των εθνικών πόθων και οραματισμών. Η ένταξη της Κύπρου στην Ενωμένη Ευρώπη ήταν για να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη λύση του Κυπριακού. Δυστυχώς, σχεδόν 20 χρόνια από τον ιστορικό Δεκέμβρη του 2002 που σφραγίστηκε η ένταξή μας στην Ενωμένη Ευρώπη στην Κοπεγχάγη, ακόμα ζούμε την κατοχή και την προσφυγιά. Και πρέπει, πέραν από τις καταδίκες, πέραν από τις ρητορικές ότι θα προξενήσουμε κόστος στην Τουρκία, πρέπει να πάμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι αρκετό να επαναλαμβάνουμε
αυτά που για δεκαετίες λέμε για να εισπράττουμε χειροκροτήματα στο εσωτερικό. Το τι δεν θέλουμε. Επιτέλους, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε. Εγώ προσωπικά ξέρω τι θέλω και ξέρω τι θέλουν οι Κερινιώτες και ξέρω τι θέλει ο Κυπριακός λαός. Θέλουμε να απαλλαχτούμε από την κατοχή. Να απαλλαχτούμε από τον κατοχικό στρατό, από τις καταραμένες εγγυήσεις, να ζήσουμε σε μια ενωμένη πατρίδα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ο κάθε Κύπριος πολίτης να έχει την επιλογή πού θα κατοικήσει. Ανεξάρτητα αν σε κάποιες περιοχές η εσωτερική διοίκηση θα είναι στη μια περιοχή από Ελληνοκύπριους, στην άλλη από Τουρκοκύπριους. Με διασφαλισμένες τις βασικές ελευθερίες, της ελεύθερης εγκατάστασης διακίνησης και του επιχειρή. Για να τα πετύχουμε αυτά, πρέπει να ξέρουμε και τι θέλουν οι άλλοι. Γιατί χρειαζόμαστε δύο ναι για να ενώσουμε την πατρίδα μας. Με δύο όχι, σημεντώνουμε την κατοχή και την δικοτόμηση. Και με ένα ναι, από οποιαδήποτε κοινότητα και να όχι από την άλλη, στον ίδιο παρονομαστή. Άρα την ίδια ώρα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εμείς θέλουμε, πρέπει να κατανοήσουμε και τι θέλουν οι απέναντί μας. Και αυτοί θέλουν ασφάλεια. Και αυτή την ασφάλεια την ερμηνεύουν με την παρουσία των κατοχικών στρατευμάτων και την παραμονή των εγγύσεων. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να πάμε με μια αξιόπιστη πρόταση. Με τη λύση του Κυπριακού ή Κύπρος στο ΝΑΤΟ. Για να νιώθουν και εκείνη ασφάλεια και εμείς ασφάλεια. Την ίδια ώρα εμείς δεν θέλουμε με κανένα τρόπο η Τουρκία χρησιμοποιώντας τους Τουρκοκύπριους να αποφασίζουν για το μέλλον της Ενωμένης Κύπρου. Την ίδια ώρα όμως και εκεί έχουν τη δική τους έννοια να μην αποφασίζουν οι Ελληνοκύπροι και για τους Τουρκοκύπριους. Και εδώ πρέπει να πάμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Όχι τα μόνιμα, όχι. Αλλά δίδοντας το θέμα της εσωτερικής διακυβέρνησης μια απόλυτη αυτονομία στις δύο συνεστώσεις οντότητες. Το πώς θα οργανώσουν τις κοινωνικές τους ασφαλίσεις, πώς θα οργανώσουν τα θέματα της υγείας, πώς θα οργανώσουν τη δική τους πολεοδομία, δικό τους θέμα. Πώς θα λειτουργά το δικό τους χρηματολόγιο. Όπως και η καθημερινότητα η δική μας δεν πρέπει να αλλάξει. Και με τη λύση του Κυπριακού, στο ίδιο σχολείο θα συνεχίσω να παίρνω τον Περικλή. Στην ίδια πολεοδομία θα απευθύνουμε για την άδεια της οικοδομής μου. Δεν πρέπει να μας φοβίζει ότι θα αλλάξει η καθημερινότητα. Και ο μόνος τρόπος να μην αλλάξει η καθημερινότητα, αυτό που φοβούνται οι Κύπροι, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, είναι με την αυτονομία στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Ο καθένας στα του οίκου του και της περιοχής του. Όμως, μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα, μία οντότητα, ένα κράτος στην Ενωμένη Ευρώπη και στα Ηνωμένα Έθνη. Μόνο με αυτόν τον ξεκάθαρο τρόπο μπορούμε. Και ξέρετε, ποτέ δεν υπόσχομαι πράγματα που δεν πιστεύω ότι μπορώ να σπάσω αδιέξοδα και να βρω λύσεις.
Αλλά για να μπορέσουμε πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και πρέπει πάλι να αποφασίσουμε με ποιους είμαστε. Αυτό που κάναμε για δεκαετίες, αυτό που κάνουν σήμερα και οι υποψήφοι, ο Μαυρογιάννης, γόνος οικογένειας αγωνιστών του 55, μπήκε να ισορροπήσει και στη βάρκα του Ακέν. Και σεβασμός στις επιλογές τους. Και ένας άλλος λέει ότι είναι ακόμα συνεγερμικός, αλλά δεν έχει πρόβλημα να συνεργάζεται με αυτούς που μας ύβριζαν, μας προπυλάκιζαν, όχι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά από την ίδρυση του Δημοκρατικού Συνεγερμού. Σε 2 βάρκες πάντα, και συναγερμικοί και ανεξάρτητοι. Εμείς δεν είμαστε ανεξάρτητοι, ούτε εξαρτημένοι. Είμαστε συναγερμικοί, με DNA, με ταυτότητα, με θέσεις, με πιστεύω, και γι' αυτά θα πολεμήσουμε και πάλι. Όμως μιλώ στους πρόσφυγες. Και θέλω να πω πως το 1974 εσείς χάσατε τα πάντα. Κάποιοι άλλοι πρόσθεσαν αξία. Και μιλώ για τους μη πρόσφυγες. Αυτή είναι μια ομοί αλήθεια. Την ίδια όμως ώρα, ακόμα μια εξίσου ομοί αλήθεια είναι ότι διαχρονικά αυτή η πολιτεία δημιούργησε και διάφορες τάξεις μεταξύ των προσφύγων. Δεν υπήρξε ισοπολιτεία ούτε μεταξύ προσφύγων και μη προσφύγων, ούτε και μεταξύ των προσφύγων. Άκληροι με πολλές περιουσίες και μεγάλοι γεωχτήμονες χωρίς να τύχουν καμιάς βοήθειας. Άνηση κατανομή των βαρών και μεταξύ προσφύγων και μη προσφύγων, αλλά και αδικίες μεταξύ των προσφύγων. Είναι γι' αυτό πως ένα μέτρο ελάχιστου δείγματος δικαιοσύνης είναι με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους, αλλά και μια ριζική αναθεώρηση των προσφυγικών πολιτικών είναι το δίκαιο αίτημά σας. Εδώ και δεκαετίες, αγαπητέ μου Πέτρο, για την απώλεια χρήσης. Η απώλεια κρίσης δεν θα λύσει τα προβλήματά σας, αλλά θα νιώθετε την ικανοποίηση ότι το κράτος αναγνωρίζει ότι είσαστε τα μεγάλα θύματα του 1974, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το τι ο καθένας είχε πριν γίνει πρόσφυγας. Γι' αυτό και πέραν αυτού, θα πρέπει οσότου παραμένει η κατοχή, τα υφιστάμενα προγράμματα για τους πρόσφυγες όχι μόνο να μην καταργηθούν, αλλά και να ενισχυθούν. Παρόλο που ήμουν και παραμένω της σχολής, ότι μία είναι η προσφυγική πολιτική που αξίζει και τη δικαιούστε και δεν είναι άλλη από τη λύση του κυπριακού προβλήματος, ωστόσο όμως παραμένει άλυτο το κυπριακό, πρέπει να στεκόμαστε
δίπλα στους πρόσφυγες. Το άλλο ζήτημα αφορά την στέγαση των προσφύγων. Κάποιοι μένουν σε πολυκατοικίες, οι μεν με κοτσάνιε, οι άλλοι χωρίς. Γιατί έτυχε να χτιστούν σε τουρκοκυπριακές περιοχές. Την ίδια ώρα, είτε αυτοί έχουν κοτσάνια ή όχι, χτίστηκαν πρόχειρα στη δεκαετία του 70, που σήμερα αρκετές οι πλήστες είναι και κατάλληλες. Με 80χρονους, 85χρονους να ανεβαίνουν σκάλες χωρίς ένα σανσέρ, με υγρασίες, με κακοτεχνίες που δεν τιμούν μία ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό και σε αυτό το ζήτημα έχουμε προτάσεις. Και δεν είμαι σπάταλος να σπαταλώ τα λεφτά του Κύπριου φορολογούμενου. Τον αντίον μια ζωή στην πολιτική έλεγα όχι και εισέπρατα αντιδράσεις. Όμως μπορούμε να κάνουμε αυτή την πολιτική πράξη χωρίς να κοστίσει το κράτος. Με την αντιπαροχή, χρησιμοποιώντας κρατική γη, δίνοντας συντελεστές και αυτοί που θα χτίσουν τους νέους οικισμούς να έχουν τα έσοδά τους, αλλά και οι πρόσφυγές μας να μπορούν να έχουν για αυτούς και τα παιδιά τους όλοι ανεξαίρετα τίτλους με σύγχρονα διαμερίσματα που ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες. Το ίδιο και η πολιτική για όσους μένουν σε τουρκοκυπριακές περιουσίες. Δεν μπορεί να μένει για 30, 40, 50 χρόνια ένας σε ένα τουρκοκυπριακό σπίτι να έχει το παιδί του και από την ώρα που ομιγαίνει το αποδημήσει εις Κύριον, μπορεί να ξεσπιτωθεί η οικογένεια για να παρακολουθεί σε άλλο. Με κριτήρια μέσα από κανονισμούς, τον πρώτο λόγο θα πρέπει να τον έχει η οικογένεια, γιατί στις πλήττες περιπτώσεις πολλές από αυτές τις οικογένειες ξόδεψαν και αρκετές χιλιάδες ευρώ για να συντηρούν αυτά τα υποστατικά. Είπα μια λέξη, δικαιοσύνη. Φίλες και φίλοι όμως, για να μιλούμε για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας, χρειάζεται να έχουμε τόπο και ταυτόχρονα χρειάζεται να έχουμε και δυνατή οικονομία. Και είναι ακόμα μια άλλη διαφορά μας από τους υπόλοιπους. Γιατί στην Κύπρο δύο σχολές υπάρχουν για όλα τα ζητήματα. Όπως και δύο επιλογές θα έχετε το Φεβράρι. Ούτε τρεις, ούτε δεκατρεις. Και στην οικονομία πάλι δύο σχολές. Η σχολή που χτίζει δημοφιλίες, που λένε ναι σε ό,τι τους ζητήσουν ή δεν τους ζητήσουν. Η πολιτική που εφαρμόστηκε το 8 με το 13, που πρόταξαν την κοινωνική πολιτική παρά την οικονομία. Στο τέλος θυματοποίησαν αυτούς που ήθελαν να βοηθήσουν, χρεοκοπώντας την χώρα. Εγώ είμαι μιας άλλης σχολής. Με αντιδράσεις, με αντιπάθειες. Μια ζωή για να χτίζουμε γερά θεμέλια στην οικονομία. Για να έχουμε ισχυρή οικονομία, να μπορούμε να βοηθούμε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτή είναι η διαφορά εμάς του Δημοκρατικού Συναγερμού από τους υπόλοιπους. Και μια ζωή με αυτές τις πολιτικές, με πολύ προσωπικό και κομματικό κόστος, χτίσαμε μια πρόταση. Ενωμένη Πατρίδα,
δυνατή οικονομία, αξιοπρεπούς πολίτες. Φίλες και φίλοι, όμως αυτές οι θυσίες που έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια μαζί με τον υπόλοιπο κυπριακό λαό, μην τις θεωρείτε δεδομένες. Το μόνο βέβαιο είναι η αβεβαιότητα. Μη θεωρείτε δεδομένη την ασφάλεια, μη θεωρείτε δεδομένη την οικονομική σταθερότητα. Βλέπετε τι συμβαίνει στη Ρωσία. Βλέπετε τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Και εμείς έχουμε το δικό μας Πούτιν στη δική μας γειτονιά, που είναι σπίτι μας. Δεν ενδιαφέρουν ο Πούτιν και ο Ερντογάν. Ίδιες νοοτροπίες. Γι' αυτό και είναι φιλαράκια. Και είναι οι δύο ηγέτες που συναντήθηκαν τις περισσότερες φορές τα τελευταία 10 χρόνια. Και πρέπει να έχουμε αξιόπιστη ηγεσία να αντιμετωπίσουμε τις απειλές. Φίλες και φίλοι, δεν είναι φωτοβολίδες. Όπως δεν ήταν φωτοβολίδα όταν μας προειδοποιούσαν για τα Βαρόσα. Μπροστά μας έχουμε ένα ναρκοπαίδιο και θέλω να γίνεται σταυροφόροι σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι ένα περίπατο στο πάρκο που θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια και θα έχετε να επιλέξετε ένα συμπαθή να κρατά παρέα στο παιδί και στο εγγόνι σας. Δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Δεν είμαι συμπαθής για βόλτα στο πάρκο. Μπροστά μας όμως έχουμε ένα ναρκοπαίδιο, το κυπριακό, την οικονομία, το μεταναστευτικό, την ενεργειακή κρίση. Και θέλω να το κουβεντιάσετε με την οικογένειά σας και με τους φίλους σας. Σε ποιον εμπιστεύεστε να δώσετε το παιδί σας να διέλθει από το ναρκοπαίδιο και να σας το παραδώσει με ασφάλεια στις αγκαλιές της μάνας και της γιαγιάς? Αυτό πρέπει να είναι το διακύβευμα και αυτό πρέπει να επικοινωνήσετε στους πάντες. Οι επιλογές μας και του κυπριακού λαού, θέλω να το επαναλάβω, είναι δύο. Είτε ο αβέροφ νεοφύτου που έχει κόμμα πίσω του, αξιόπιστο, μια παράταξη με σχέσεις με την Ευρώπη, άριστες και αδελφικές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, που έχουμε φίλους και στην Ευρώπη και στο Ισραήλ, που έχουμε ένα δίκτυο, που έχουμε ευρωβουλευτές, βουλευτές. Ξέρετε και τις πολιτικές μας, ξέρετε και με ποιους θα κυβερνήσουμε έναντι μιας άλλης επιλογής. Είτε Χριστοδουλίδης με κύριο κορμό το δίκο και του Ακέλ για να βγει θα πρέπει να έχει και στήριξη και από το Ακέλ. Άρα, γιατί είναι εκλογές δύο γύρω, είτε θα είναι ο Αβέροφ είτε ένας εκ των άλλων δύο. Οποιοςδήποτε εκ των άλλων δύο θα στηρίζεται από τα κόμματα που κυβέρνησαν το 8 και το 13. Εδώ πρέπει να προβληματίσουμε όχι μόνο τους συναγερμικούς, όλο τον κόσμο. Και θα είναι μια κυβέρνηση που μεταξύ τους δεν μιλούνται. Ο ένας βλέπει στην Ανατολή και όλος στη Δύση. Ο Βαρνάβας και ο Σιζόπουλος στα δικαστήρια την μέρα και το βράδυ θα μας κυβερνούν. Ο ένας ενάντια στην Ομοσπονδία, ο άλλος ομοσπονδιακός.
οι υποψήφοι να μιλούν για επαναφορά του πλαισίου Κιουτέρες και όσοι τους στηρίζουν να είναι κατάρα, και με αυτούς θα έχουμε αξιοπιστία να μας στηρίξει η Ευρώπη και ο διεθνής παράγοντας. Φίλες και φίλοι, μανίκια πάνω. Δύσκολες οι εκλογές. Ίσως οι πιο δύσκολες. Μα αν ήταν εύκολες, σα λέω, μπορούσα να μην ήμουν στη μάχη. Και κάτι με τις δημοσκοπήσεις. Μακάρι να τις πιστεύουν και οι ίδιοι. Ξεκίνησα με 43% και είναι στο 30. Αν ξεκινούσα, και μην με παρεξηγήσετε, από το 43 οι εκλογές θα είχαν τελειώσει σε μια εβδομάδα. Αλλά οι εκλογές θα τελειώσουν και θα κερδίσουμε, γιατί είστε εσείς η ψυχή, είστε η δύναμη, είστε η θέληση, εσείς που δώσετε αγώνες δύσκολους και το 76 και το 81 και το 85, που το 93 αναδείξετε το γλαύκο κλειδί, όταν ο Εζεκίας του έλεγε, αν δεις τα αυτιά σου χωρίς καθρέφτη θα δεις προεδρία. Τα παρόμοια μας λένε και σήμερα όλοι μαζί για την επόμενη μέρα της Κύπρου μας, για μια νικηφόρα πορεία, για την Κύπρο το αύριο, για πιο δυνατή Κύπρο, για μας και τα παιδιά μας. Να είστε καλά.